Είναι κοροϊδία και ομός ο προσανατολισμός η συζήτηση για την εξέλιξη της πανδημίας να επικεντρώνεται γύρω από τον κλάδο της εστίασης. Όλος ο κόσμος που κυκλοφορεί με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σαν σαρδέλες. Όταν στα σχολεία τα παιδιά μας κάνουν μάθημα σε 27 και 30 τμήματα. Όταν δεν θωρακίζεται το δημόσιο σύστημα υγείας και μάλιστα μειώνεται ο κρατικός προπολογισμός για την υγεία εν μέσω πανδημίας. Όταν στους μεγάλους χώρους δουλειάς δεν παίρνεται κανένα απολύτως μέτρο. Η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση που έχει καμορφωθεί, καθώς αντί να προτάξει την επιστημονική τεκμηριωμένη ενημέρωση του πληθυσμού για την αναγκαιότητα του μαζικού εμβολιασμού, αναπαράγει τις αναποτελεσματικές εκβιαστικές δικαστικές λογικές πίεσης των ανεμβολίαστων για να αποδώσει την εγκληματική κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση είναι στην ευθύνη του κράτους η διασφάλιση δωρεάν μαζικών τεστ για όλο τον πληθυσμό, είτε εμβολιασμένο είτε ανεμβολίαστο. Οι επαγγελματίες, ιδιαίτερα της εστίασης, είμαστε αυτοί που όλους τους μήνες της πανδημίας βιώσαμε τα συνεχόμενα σκοτές κατούς των άνοιξε κλίσε. Είμαστε αυτοί που σήμερα βιώνουμε στο πετσί μας την ακρίβεια μαζί με όλο τον λαό στις πρώτες ύλες της αυξής ατιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και του αερίου. Βιώνουμε την ανασφάλεια για το τι μένει και μέσα εξαιτίας ανεπάρκειας ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας. Δεν θα μείνουμε στα βρωμένα τα χέρια. Δυναμώνουμε τον αγώνα. Όσο το σύστημα το οποίο ζούμε σαπίζει, τόσο αυτό το σάπισμα θα έχει αντίθετο και στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων. Όσο οι όροι ζωής και δουλειάς μας επιδεινώνονται, τόσο περισσότερο οι γυναίκες δυσκολεύονται να μην σηκώσουν το κεφάλι και να καταγγείλουν να αντιπαλέψουν την εργοδοτική βία, αλλά και να προβληματιστούν από πορτογόνους στις γυναικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Διότι η εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών συνδέεται με όλες τις κοινωνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που θα τους εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να ικανοποιούν σύμφωνα τις ανάγκες τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους, να στέκονται στα πόδια τους, να είναι χειραποτημένες οικονομικά, συναισθηματικά, ψυχικά. Δυναμώνουν το συλλογικό αγώνα ενάντια στη βία των εκμεταλλευτών. Το θάρρος, η τόλμη στη βία μπορεί να αναπτυχθεί στο έδαφος της συλλογικότητας, της συναλλεκτικότητας, της αλληλεγγύης. Η δράση στο γυναικείο σύλλογο, στο σωματείο, είναι η καλύτερη ασπίδα προστασίας της γυναίκας για να βρει την τρέμη και το κουράγιο να αλλάξει τη ζωή της μαχόμενη. Η συνεχής πάλι για την κάλυψη του σύγχρονου αναγκών μας μέσα από τα σωματεία μας, μέσα από τους λόγους γυναικών της Σόγια, είναι κομική σημασία σήμερα για την πραγματική χειραφέτηση και ισοτιμία της γυναίκας. Οργανωνόμαστε, μαζικοποιούμε το γυναικείο ριζοσπαστικό κίνημα, παλεύουμε μέσα από αυτό και πλημαγώνουμε τον αγώνα μας για δουλειά, ζωή και υγεία με δικαιώματα και με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας. Χαιρετίζουμε και εμείς με τη σειρά μας τα σωματεία, τους φορείς, όλους τους εργαζόμενους που συμμετέχουν σήμερα, που αγωνίζονται και παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους για την υγεία του λαού. Και στη σύσκεψη που διοργάνωσε η Ένωση τις προηγούμενες μέρες, συμμετείχαν πάνω από 20 φορείς και σωματεία της πόλης από όλους τους χώρους. Εκεί αναδείχθηκαν τα εκρηκτικά προβλήματα στο εθνικό σύστημα υγείας, αλλά και στους χώρους δουλειάς, εκπαίδευσης και μεταφοράς, που με ευθύνη της κυβέρνησης δεν πάρθηκε κανένα ουσιαστικό μέτρο. Το κυριότερο όμως είναι ότι αναδείχθηκε η ανάγκη της ενίσχυσης της συμπόρευσης των εργαζομένων στην κατεύθυνση της διεκδίκησης άμεσων λύσεων που είναι αναγκαίες εδώ και τώρα. Αλλά και γενικότερα στην κατεύθυνση της πάλης μας, ώστε ο λαός να μπορεί να καρπώνεται τα ωφέλη της τεράστιας ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, χωρίς να μπαίνει στη μέση του εμπόδιου του κέρδους των λίγων. Αυτό κάναμε και συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη και με αυτό το συλλαλητήριο. Αυτή τη στιγμή διανύουμε τον 20ο μήνα μες την πανδημία, βρισκόμαστε στην κορύφωση του τετάρτου κύματός της και τα στοιχεία, ιδιαίτερα στην πόλη μας, βαίνουν όλο και πιο ανησυχητικά. Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι κριτική. Αποδεικνύει τις τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό υποδομή που ακόμα και πριν την πανδημία, χωρίς δηλαδή τις έκτακτες ανάγκες που αυτή δημιούργησε, έφταναν στο 30% των οργανικών θέσεων που ηγαθούν στα νοσοκομεία της πόλης. Αυτά τα κενά, με ευθύνη της κυβέρνησης και των διοικήσεων, όχι απλά παρέμειναν, αλλά διωγγώθηκαν. Τα νούμερα είναι ενδεικτικά και δείχνουν την πραγματικότητα. Στον Παπα-Νικολάου σήμερα 75 εισαγωγές, 6 ασθενείς σε ράτζα μαζί με οξυγόνο φορητό στο τέλος της εφημερίας. Παπαγεωργίου, 17 δεσορνωμένοι εκτός ΜΕΘ, το ίδιο και στο ΑΚΕΠΑ. Υποκράτιο, μέχρι και έκκληση στους πολίτες για σεντόνι.
οι συνέπειες του τετάρτου κλίματος, του τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης του κράτους, αποκτυπώνται καθαρά στα παρακάτω. Το ελάχιστο προσωπικό στα νοσοκομεία είναι εξουθενωμένο. Δίνει τη μάχη χωρίς ανάσα, χωρίς καμιά εφεδρεία, με τα κενά που ήταν ήδη τεράστια πριν την πανδημία. Υπολογίζονταν σε 30.000 πανδημαϊκά. Στη διάρκεια της μάλιστα έχουν αυξηθεί με τις συνταξιοδοτήσεις, με τις παρετήσεις εξουθενωμένων υγειονομικών, αλλά κυρίως με τις αναστολές χιλιάδων συναδέλφων μας. Οι ελάχιστες προσλήψεις που έγιναν αφορούν κυρίως υπουργικό προσωπικό που είναι με την απειλή της απόλυσης. Οι εφημερίες σε κάθε νοσοκομείο είναι καθημερινός γοργοντάς. Σε αυτό το πλαίσιο, η παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς είναι υποβαθμισμένη σε τεράστιο βαθμό. Τι να πρωτοποιεί κανείς. Για τους διασωληνωμένους που παραμένουν εκτός ΜΕΘ ή σε πρόχειρες ΜΕΘ πάνω από 30 με πρόχειρους υπολογισμούς αυτή τη στιγμή, με την κάθε ώρα που περνάει να αυξάνει τις πιθανότητες επιβάρυνσης της κατάστασής τους, για την αναστολή χιλιάδων τακτικών χειρουργείων, χιλιάδες υπολογίζονται στην πόλη μας μόνο, και αναστέλλονται και επίσημα έως 80% με απόφαση της αναπληρότητας του Υπουργού Υγείας, που επιβαρύνει την υγεία των ασθενών ή τους εξαναγκάζει να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα. Να πούμε για το κλείσιμο ολόκληρων κλινικών και τμήματων, ολόκληρων νοσοκομείων, όπως ο Άγιος Παύλος, αφήνοντας ολόκληρη την Ανατολική Θεσσαλονίκη χωρίς γενικό νοσοκομείο και έχει επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των non-COVID ασθενών, πάγοντας τη συστηματική παρακολούθησή τους. Βέβαια, το ίδιο δεν ισχύει για όλους. Βλέπουμε τον ιδιωτικό τομέα της υγείας με 120 κλίνες ΜΕΘ, με τουλάχιστον 1.000 απλές κλίνες νοσηλείας που έχουν οι 5 μεγάλες ιδιωτικές κλινικές της πόλης να συνεχίσουν να παραμένουν στο απειρόβλητο, να κάνουν χρυσές δουλειές πάνω στον πόρο των ασθενών, που αντί να τους επιτάξουν εδώ και τώρα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, τους μπουκώνουν με ζεστό χρήμα για να απελθάνουν ασθενείς προς εξιτήριο. Ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνηση προχωράει σε επικοινωνιακά παιχνίδια με επιστρατεύσεις κάποιων λίγων αυταποσχολούμενων ιδιωτών γιατρών, αφήνοντας τεράστια κενά στην πρωτοβάθμια περίθαλψη που καλύπταν λόγω των κενών στις δημόσιες δομές. Σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα έρχεται να προσθεθεί το πρόβλημα της μεγάλης διασποράς του ιού στην κοινότητα, που είναι τεράστιο. Χωρίς κανένα έλεγχο σε εργασιακούς χώρους, με τεράστιο συνοστισμό στον ΟΑΣ, ιδιαίτερα τις ώρες εκμής, με τα σχολεία να έχουν μετατραπεί κυριολεκτικά σε κολαπτήρια του ιού, με επίσημα 10.000 παιδιά κάθε εβδομάδα να κολλάνε. Η κυβέρνηση όμως συνεχίζει να εξαπλεί τα μέτρα της στο να διέξει ο διαχωρισμό εμβολιασμένων ανεμβολίαστων, ως άλλοτε για να συνεχίζει να μην στηρίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, να μην παίρνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας αυτούς τους κρίσιμους χώρους διασποράς. Οι εργαζόμενοι πληρώνουν με τη ζωή τους την άρνηση της κυβέρνησης να θωρακίσει το σύστημα υγείας, την άρνηση της εργοδοσίας να λάβει τα κατάλληλα μέτρα στους εργασιακούς χώρους. Δεν πρέπει να το ανεχτούμε αυτό. Τα σωματεία παλεύουν στην πρώτη γραμμή για τον αγώνα για την υγεία του λαού και τους το δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα συνηθίσουμε τους νεκρούς συναδέλφους μας στην πανδημία, όπως δεν θα συνηθίσουμε τα εργατικά ατυχήματα και πιο συγκεκριμένα στο κλάδο του επιστημισμού τα ατυχήματα που γίνονται στις διανομής. Το τελευταίο δίμηνο μετρήσαμε 2 νεκρούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον 10 κατακεγραμμένα ατυχήματα σε Βόλο, Αθήνα και εδώ στην πόλη μας. Και ιδιαίτερα η περίπτωση του διανομέα στο Βόλο, που θα ροπάλευε μία μέρα μέχρι να βρει ΜΕΘ. Ενώ γιατί δεν υπήρχε απλά ΜΕΘ στο νοσοκομείο. Είναι λόγος που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Είναι λόγος που οι διανομείς σήμερα πρωτοφωνάζουν για μέτρα προστασίας, για κατάλληλη προστατευτική ένδυση ενάντια στην εντατικοποίηση, να οριοθετηθεί η χιλιομετρική απόσταση σε λογικά πλαίσια, να μην βλέπουμε διανομείς που εργάζονται στο κέντρο να πηγαίνουν στο Φίνικα και από εκεί πέρα να πηγαίνουν στον Εύωσμο. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε από αυτή τη συγκέντρωση να επιταχθούν οι ιδιωτικές κλινικές χωρίς καμιά αποζημίωση για τους κλινικάρχες, να μπορέσει ο κόσμος να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις, να ανοίξουν 120 ΜΕΘ και οι πάνω από 1.000 κλίνες νοσηλείας για το λαό της πόλης μας, να επαναλειτουργήσουν άμεσα τα κλειστά νοσοκομεία, Λιμποδόν και Παναγία, να μπει στη μάχη και το 424. Στους χώρους δουλειάς, σε επισκεπτισμό τουρισμό, τα κρούσματα χτυπάνε κόκκινο. Σε πεντάτσερα ξενοδοχεία, σε αλυσίδες καφέ, εστιατόρια, στη σεζόν και στην πόλη. Οι εργαζόμενοι στο κλάδο μας
ήδη ταλαιπωρημένη από μυοσκελετικά προβλήματα, με νυχτερινά, με αφόρητη πίεση για να βγει η δουλειά, πίεση που έχει επιπτώσεις και στην ψυχική τους υγεία, έχουν κάθε λόγο να διαδηλώνουν για βαρέα αφηγηνά, για προστασία της υγείας τους και της ζωής τους, για προσλήψεις στα νοσοκομεία που έχουν μετατραπεί σε μια γνώση. Αποτελεί ντροπή σε μια χώρα στον 21ο αιώνα, την εποχή δηλαδή της ρομποτικής χειρουργικής, να μένει τόσο πίσω για τόσο απλά συστήματα. Αλλά είπαμε, αυτά όλα αποτελούν κόστος για το κεφάλαιο. Η κατάσταση χειροτερεύει όσο δεν παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα στα μέσα μαζικής κοινωνίας. Εκεί όπου εργάτες, συνταξιούχοι, μικρομαγαζάτορες, φοιτητές, στηβάζονται στα σαπάκια του ΟΑΣ, η διοίκηση του οποίου πει την ίσα για τα προβλήματα, στα σχολεία που τα παιδιά μας μετά από 2 χρόνια απουσίας από τα διαζώσιμα μαθήματα επέστρεψαν σε 25 αίθουσες, μεσορευμένη την πίεση από την απουσία κοινωνικών συναναστροφών με τους μαθητές τους και με τους φίλους τους. Χωρίς καμία προστασία για την υγεία τους. Το ίδιο και για τις σχολές των πανεπιστημίων που ήδη μετράνε στην πόλη μας εκατοντάδες κρούσματα. Εργάτες και εργάτριες, νέοι και νέες, τα ταξικά σωματεία έχουν μπει μπροστά αυτά τα 2 χρόνια πανδημίας για την προστασία της υγείας του λαού αλλά και των δικαιωμάτων του. Η πείρα από τους αγώνες του τελευταίου διαστήματος, όπως στην Κόσκο και στην E-Food, δείχνουν ότι η δύναμη της οργανωμένης πάλης της εργατικής τάξης, τη σημασία της αλληλεγγύης, τον δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε για να σταματήσουμε την επίθεση, να κερδίσουμε κατακτήσεις, να διεκδικήσουμε με καλύτερους όρους αυτό που μας αξίζει, την ικανοποίηση των αναγκών μας. Συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε την πάλη μας για μέτρα υγείας, για αυξήσεις στους μισθούς, μπροστά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, για κατάργηση στην πράξη των αντεργατικών νόμων, όπως το έκπρομα 4808 του Κατζηδάκη που εφαρμόζει διατάξεις όπως η μη δήλωση υπερεργασίας, το έσχος με τα σύμβουλα για την εργασία. Ο όρος είναι οι εργαζόμενοι να δυναμώσουν το ταξικό κίνημα μπροστά στην επίθεση που δεχόμαστε με οργάνωση στους χώρους δουλειάς και συλλογική δράση. Με μαζικότητα και θάρρος, με συλλογικό τρόπο, ταξικά και ανταλλάτευτα συνεχίζουμε. Υγεία και δύναμη σε όλους, η εργατική τάξη θα τα καταφέρει.